πρωτογενές πλεόνασμα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή 1,4% του ΑΕΠ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το 9ο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, ανακοίνωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ έναντι στόχου στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ. Προκύπτει συνεπώς υπέρβαση έναντι του στόχου κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα στοιχεία για το οκτάμηνο του τρέχοντος έτους που ανακοινώθηκαν στις αρχές του μήνα, διαμορφώθηκε στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,3% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ή 0,6% του ΑΕΠ, την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Όπως σημείωσε ο κύριος Ταϊκούρας, τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη και υπερκάλυψη του δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5% του ΑΕΠ το 2014. Αυτή η ικανοποιητική μέχρι σήμερα εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού έδωσε την δυνατότητα στην κυβέρνηση για στοχευμένες θετικές παρεμβάσεις.